Γεια σε όλους. Σε αυτό το βίντεο θα μιλήσουμε για τα 7 τσάκρα, μια πανάρχια θεωρία ινδουιστικής προέλευσης που έχει γίνει πολύ δημοφιλή στις μέρες μας σε όλο τον κόσμο. Προσοχή! Το βίντεο παρουσιάζεται για ενημερωτικούς σκοπούς. Δεν εγγυόμαστε για την εγκυρότητα των πληροφοριών, ούτε ενθαρρύνουμε την ενασχόληση με τη θεωρία των τσάκρας. Γιατί δεν είναι κάτι απλό και απαιτεί ένα αλφα επίπεδο για να το αγγίξει κάποιος το θέμα. Αυτά για να ξυγιόμαστε. Να ξέρετε όμως ότι αν νιώθετε άνετα με την έννοια των τσάκρας, υπάρχει ένα βιβλίο στα ελληνικά και σε πολύ χαμηλή τιμή το οποίο σας προτείνω να διαβάσετε, θα βρείτε το σύνδεσμο, στην περιγραφή του βίντεο. Αν το κατεβάσετε, με υποστηρίζετε να συνεχίσω να φτιάχνω βίντεο. Κατά τα άλλα μείνετε μέχρι το τέλος του βίντεο γιατί περιέχει πολύ χρήσιμες πληροφορίες. Πάμε λοιπόν. Ποια είναι η προέλευση των 7 τσάκρα? Η έννοια των 7 τσάκρα προέρχεται από τις αρχαίες πνευματικές παραδόσεις της Ινδίας, ιδιαίτερα στον Ινδουισμό και αργότερα υιοθετήθηκε από ορισμένες σχολές του Βουδισμού. Η λέξη τσάκραξ στα σανσκριτικά σημαίνει «τροχός» ή «δίσκος» και αναφέρεται σε ενεργειακά κέντρα μέσα στο εθερικό μας σώμα. Αυτά τα ενεργειακά κέντρα πιστεύεται ότι συνδέονται μεταξύ τους κατά μήκος της σπονδυλικής στήλης και αντιστοιχούν σε διαφορετικές πτυχές της σωματικής, συναισθηματικής και πνευματικής μας ευεξίας. Η παλαιότερη γνωστή αναφορά στα τσάκρα εμφανίζεται στις Βέδες, αρχαία ιερά κείμενα του Ινδουισμού, που χρονολογούνται χιλιάδες χρόνια πίσω. Το σύστημα των 7 τσάκρα όπως το γνωρίζουμε σήμερα έγινε πιο εμφανές σε διάφορες ταντρικές παραδόσεις, όπου κάθε τσάκρα συνδέεται με συγκεκριμένες ιδιότητες, στοιχεία, χρώματα, ήχους και πτυχές της συνείδησης. Με την πάροδο του χρόνου, αυτό το σύστημα αναπτύχθηκε περαιτέρω και προσαρμόστηκε από διάφορους πνευματικούς δασκάλους, θεραπευτές και επαγγελματίες σε όλο τον κόσμο. Ενώ η έννοια των τσάκρα έχει τις ρίζες της στις αρχαίες ανατολικές φιλοσοφίες, έχει κερδίσει δημοτικότητα στις δυτικές πνευματικές πρακτικές και τις ολιστικές μεθόδους θεραπείας τις τελευταίες δεκαετίες. Πολλοί άνθρωποι βρίσκουν την ιδέα της εξισορρόπησης και της ευθυγράμμισης των τσάκρα χρήσιμη για την προώθηση της σωματικής, συναισθηματικής και πνευματικής αρμονίας. Μπορείτε να δώσετε μία επισκόπηση των 7 τσάκρα και των αντίστοιχων θέσεων του στο ανθρώπινο σώμα. Τσάκρα ρίζας, μουλαντάρα. Θέση βάση της σπονδυλικής στήλης, κόκκιγας. Αντιπροσωπεύει θεμέλιο, σταθερότητα, ασφάλεια, ένστικτα επιβίωσης. Χρώμα κόκκινο. Στοιχείο. Γη. Ιερό τσάκρα, σουαντιστάνα. Τοποθεσία. Κάτω κοιλιά, περίπου 2 εκατοστά κάτω από τον αφαλό. Αντιπροσωπεύει. Δημιουργικότητα, ευχαρίστηση, συναισθηματική ευεξία, σεξουαλικότητα. Χρώμα. Πορτοκαλί. Στοιχείο. Νερό. Τσάκρα ηλιακού πλέγματος, Μανιπούρα. Τοποθεσία. Άνω κοιλιά, στην περιοχή του στομάχου. Αντιπροσωπεύει. Προσωπική δύναμη, αυτοεκτίμηση, θέληση, αυτοπεποίθηση. Χρώμα. Κίτρινο. Στοιχείο. Φωτιά. Τσάκρα καρδιάς, Αναχάτα. Τοποθεσία. Κέντρο του θώρακα, κοντά στην καρδιά. Αντιπροσωπεύει. Αγάπη, συμπόνια, συγχώρεση, ενσυναίσθηση. Χρώμα. Πράσινο, μερικές φορές απεικονίζεται ως ροζ. Στοιχείο. Αέρας. Τσάκρα λαιμού, Βισάτχα. Τοποθεσία. Περιοχή λαιμού. Αντιπροσωπεύει. Επικοινωνία, αυτοέκφραση, αλήθεια, αυθεντικότητα. Χρώμα. Μπλε. Στοιχείο. Εθέρας, γνωστός και ως οκόσο. Τσάκρα τρίτου ματιού, Άτζνα. Τοποθεσία. Μέτωπο, ανάμεσα στα φρύδια, συχνά αναφέρεται ως τρίτο μάτι. Αντιπροσωπεύει. Διέστηση,
διορατικότητα, φαντασία, εσωτερική σοφία. Χρώμα. Indigo, βαθύ μπλερ μοφ. Στοιχείο. Φως. Τσάκρα στέματος, σαχασράρα. Τοποθεσία. Κορυφή του κεφαλιού. Αντιπροσωπεύει. Πνευματική σύνδεση, ανώτερη συνείδηση, φώτιση. Χρώμα. Βιολετή ή λευκό, μερικές φορές απεικονίζεται ως χρυσό. Στοιχείο. Σκέψη ή καθαρή συνείδηση. Κάθε τσάκρα συνδέεται με συγκεκριμένες ιδιότητες, λειτουργίες και πτυχές της συνείδησης και πιστεύεται ότι είναι αλληλένδετα, με ισορροπημένη ροή ενέργειας που συμβάλλει στη συνολική υγεία και ευεξία. Πρακτικές όπως ο διαλογισμός, η γιόγκα, η ενεργειακή θεραπεία και η ενσυνειδητότητα χρησιμοποιούνται συχνά για την ισορροπία και την ευθυγράμμιση των τσάκρα. Εντάξει, μια χαρά. Τελευταία ερώτηση. Πώς μπορούμε να ισορροπήσουμε τα τσάκρα μας? Η εξισορρόπηση των τσάκρα περιλαμβάνει την εναρμόνιση της ροής της ενέργειας μέσα στο σώμα, η οποία μπορεί να προάγει τη σωματική, συναισθηματική και πνευματική ευεξία. Ακολουθούν μερικές πρακτικές που μπορούν να βοηθήσουν στη διατήρηση της ισορροπίας των τσάκρα. Ενσυνειδητότητα και διαλογισμός. Η τακτική πρακτική διαλογισμού μπορεί να βοηθήσει να ηρεμήσει το μυαλό, να αυξήσει την αυτογνωσία και να ισορροπήσει τα τσάκρα. Συγκεκριμένες τεχνικές διαλογισμού, όπως ο διαλογισμός τσάκρα, εστιάζουν στην οπτικοποίηση και ενεργοποίηση κάθε τσάκρα, προάγοντας την ισορροπία και την ευθυγράμμιση. Γιόγκα και κίνηση. Οι στάσεις της γιόγκα, ασώνος, μπορούν να τονώσουν και να ανοίξουν τα ενεργειακά κέντρα που σχετίζονται με κάθε τσάκρα. Η εξάσκηση σε ακολουθίες γιόγκα που στοχεύουν συγκεκριμένα τσάκρα μπορεί να βοηθήσει στην απελευθέρωση μπλοκαρίσματος και στη βελτίωση της ροής ενέργειας σε όλο το σώμα. Αναπνοή. Οι ασκήσεις βαθιάς αναπνοής, όπως η πραναγιάμα, μπορούν να βοηθήσουν στον καθαρισμό και την ενεργοποίηση των τσάκρα. Τεχνικές όπως η εναλλακτική αναπνοή με το ρουθούνι ή η κατακράτηση της αναπνοής μπορούν να ενεργοποιήσουν και να εξισορροπήσουν τα ενεργειακά κέντρα, προάγοντας μια αίσθηση ηρεμίας και ζωτικότητας. Ενεργειακή θεραπεία. Μέθοδοι όπως το ρέικι, ο βελονισμός ή η θεραπεία με κρυστάλλους μπορούν να βοηθήσουν στην εξισορρόπηση των τσάκρα, καθαρίζοντας τα ενεργειακά μπλοκαρίσματα και αποκαθιστώντας τη φυσική ροή ενέργειας του σώματος. Αυτές οι πρακτικές λειτουργούν στο εθερικό, ενεργειακό σώμα για να προωθήσουν τη θεραπεία και την ισορροπία σε όλα τα επίπεδα. Πρακτικές νου σώματος. Η ενασχόληση με δραστηριότητες που προάγουν τη χαλάρωση και τη μείωση του στρες, όπως το Tai Chi, το Qigong ή το προσεκτικό περπάτημα, μπορεί να βοηθήσει στην εξισορρόπηση των τσάκρα ενισχύοντας μια αίσθηση εσωτερικής ειρήνης και αρμονίας. Ηχοθεραπεία. Οι ηχητικές δονήσεις, όπως η ψαλμωδία, τα γκόγκ ή μεταλλικοί ράβδοι που παράγουν ήχους συντονισμού, μπορούν να αντιχούν με τις συχνότητες των τσάκρα, βοηθώντας στην απομάκρυνση των μπλοκαρισμάτων και στην αποκατάσταση της ισορροπίας στα ενεργειακά κέντρα. Υγιεινός τρόπος ζωής. Η κατανάλωση μιας ισορροπημένης διατροφής, η διατήρηση της ενυδάτωσης, η τακτική άσκηση και η άσκηση της αυτοφροντίδας είναι απαραίτητα για τη διατήρηση της συνολικής υγείας, η οποία με τη σειρά της υποστηρίζει την ισορροπημένη λειτουργία των τσάκρα. Με την ενσωμάτωση αυτών των πρακτικών στην καθημερινή τους ρουτίνα, τα άτομα μπορούν να υποστηρίξουν την ισορροπία και την ευθυγράμμιση των τσάκρα τους, οδηγώντας σε μεγαλύτερη ζωτικότητα, συναισθηματική ευεξία και πνευματική ανάπτυξη. Είναι απαραίτητο να ακούτε τα σημάδια του σώματος και να προσαρμόζετε τις πρακτικές όπως απαιτείται για να διατηρήσετε τη βέλτιστη ροή ενέργειας και αρμονία. Ευχαριστούμε για τις πληροφορίες. Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα πράγματα και να εμπλουτίσετε τις γνώσεις σας γύρω από το θέμα, υπάρχει ένα βιβλίο σε πολύ χαμηλή τιμή. Μπορείτε να βρείτε το σύνδεσμο στην περιγραφή του βίντεο. Κάντε κλικ εκεί. Αγοράζοντας το με το λογαριασμό σας PayPal ή με τη μισθωτική ή χρεωστική σας κάρτα, βοηθάτε το κανάλι ώστε να δημοσιευτούν και άλλα βίντεο. Δείτε το σύνδεσμο στην περιγραφή λοιπόν. Εντάξει λοιπόν, είμαι ο Λάζαρος από Ελλάδα, ελπίζω να σας άρεσε αυτό το βίντεο.
Αν ναι, κάντε ένα like ή μια κοινοποίηση και θα σας δω στο επόμενο βίντεο. Μείνετε ασφαλείς!